Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για άλλη μια φορά. Μας αξιώνει να βρισκόμαστε εδώ στα στούντιο του World of God και να μεταδίδουμε ζωντανά την εκπομπή μας επί το Λόγος. Μια εκπομπή που σας σκοπό έχει βέβαια τη διάδοση του Ευαγγελίου όπως όλος ο σκοπός του World of God είναι να διαδώσει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Ευχαριστούμε τον Κύριο. βεβαίω όπου υπάρχουν Έλληνες, και, αλλά και με τη μετάδοση των γλώσσων των πολλών των οποίων έχει το Word of God το Ευαγγέλιο να φτάσει σε κάθε σπίτι, σε κάθε γωνιά της γης και πραγματικά να ενεργήσει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Έχουμε την ευχάριστη αυτή ε, εμπειρία βέβαια να επικοινωνούμε και με ανθρώπους από όλο τον κόσμο και να μας ε, ε, λένε τις εντυπώσεις τους έτσι, για το σταθμό μας, το πώς ε, οικοδομεί, το πώς... Ε, συστήνεται από στόμα σε στόμα και αυτό μας γεμίζει χαρά γιατί γνωρίζουμε ότι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού θα κηρυχτεί σε, όλα, σε όλη την οικουμένη, σε όλο το μήκο και το πλάτος της γης και μετά βεβαίως ο Λόγος του Θεού μας υποσχέται, μας υποσχέται, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός ότι αφού κηρυχτεί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού θα έρθει το τέλος, ε. ευχαριστούμε τον Κύριο. Εμείς προσμένουμε, πιστεύουμε ότι ζούμε στις έσχατες ημέρες, πιστεύουμε ότι το πνεύμα του Θεού είναι αυτό το οποίο μας διεγείρει να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο σε, ένα, σε, μια χώρα την οποία πραγματικά αυτή την περίοδο ιδιαίτερα έχει ανάγκη από το Ευαγγέλιο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έχει ανάγκη να ακούσει τι λέει ο Λόγος του Θεού. Έχει ανάγκη να στρέψει τα μάτια του προς τον αληθινό Θεό, προς την αλήθεια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Κύριο για αυτή την ημέρα. Έχουμε επιλέξει για άλλη μια φορά για σας ένα κομμάτι μέσα από το Λόγο του Θεού μέσα από το Καταλουκά Λουκά Ευαγγέλιο ε, συγκεκριμένα σήμερα και θα διαβάσουμε από το ΙΓ κεφάλαιο και από το, 17, από το 18 εδάφιο. Ευχαριστούμε τον κύριο Λουκά. Το Λουκά λοιπόν, Λουκάς κατά, Ευαγγέλιο, ε, κατά Λουκά Ευαγγέλιο, σε, ε, στην, ε, στο κεφάλαιο ΙΓ και στη σελίδα 919, ευχαριστούμε τον Θεό, από τις γραφές του Νεόμφου του Βάμπα. Λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού στο 18 έλεγε δε με τι είναι όμοια η βασιλεία του Θεού και με τι να ομοιώσω αυτήν, είναι όμοια με κόκο συνάπεο, τον οποίον λαβών άνθρωπος έριξε εις τον κήπον αυτού και ύφξησε και έγινε δέντρο μέγα και τα πετεινά του ουρανού κατασκήνωσαν τι κλάδους αυτού. Και πάλι είπε, με τι να ομοιώσω τη βασιλεία του Θεού, είναι όμοια με προζήμιο το οποίο λαβούσα γηνή γίνει ενέκρυψε εις τρία μέτρα αλεύρου έως σου ανέβει όλον το φύραμα. Και διέρχεται τα πόλης και κόμμας διδάσκων και οδηπορών εις Ιερουσαλή, Ιερουσαλήμ. Είπε δε προς αυτόν, είπε δε της προς αυτόν, κύριε ο άρα είναι ισοζωμένοι, ο είπε προς αυτούς, αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης. Διότι πολλοί, σα λέγω, θέλουν συζητήσει να εισέλθει, να και δεν θέλουν συνδυνηθεί. Και αφού σηκωθεί ο οικοδεσπότη και αποκλείσει τη θύρα και αρχίζετε να στέκετε έξω και να κούρετε τη θύρα λέγοντα: Κύριε, κύριε, άνοιξον ει εμά. Και εκείνο αποκριθεί, σα πει: Δεν σα εξεύρω πώ είστε. Τότε, θέλει, τότε, θέλετε αρχίσει να λέγετε: εφάγωμεν εμπροστά και επίωμεν και εν τε πλατείε δίδαξας και θέλει πει σας λέγω δεν σας, δε σας πώς δεν είστε. Φύγετε από μου <coughs> πάντες οι εργάτες της αδικίας. Εκεί θέλει το κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Όταν είδατε τον Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ και πάντα στους προφήτες εν τη βασιλεία του Θεού εαυτούς δε εκβαλωμένους έξω. Και θέλουσι έλθει από ανατολών και δυσμών και από βορρά και νότου και θέλουσι καθίσει εν τη βασιλεία του Θεού. Κι δου είναι ή την εστέλουση είστε πρώτοι και είναι πρώτοι ή την εστέλουση είστε έσχατοι, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο για το λόγο του. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μας δίνει μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μέσα από τον Άγιο και αψευδή λόγο του την αλήθεια. Την αλήθεια την οποία έχει ανάγκη η ψυχή μας. Δεν θα ζήσει ο άνθρωπος μόνο με άρτο, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο από το στόμα του Θεού. Και έχει ανάγκη η ψυχή σου σήμερα. Και κάθε μέρα έχει ανάγκη η ψυχή του ανθρώπου να τραφεί από την, τα ιερά γράμματα, από το λόγο του Θεού, για να μπορέσει ο εσωτερικό άνθρωπο να σταθεί, να μπορέσει ο εσωτερικό άνθρωπο να ζωοποιηθεί, να μπορέσει ο εσωτερικό άνθρωπο να λάβει χαρά, δύναμη, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτό τον δύσκολο αγώνα τη ζωή αυτή, του βίου αυτού. Ευχαριστούμε τον κύριο. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριο μα, ξεκινώντα την επίγεια διακονία του αγαπητοί μα φίλοι και φίλε, το πρώτο πράγμα που είπε ήταν το εξή. Μετανοείται διότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Και αυτή είναι η σειρά των πραγμάτων. Ο άνθρωπο καλείται να μετανοήσει. Ο άνθρωπο καλείται να αναλάβει την ευθύνη των πράξεών του και να αποδεχτεί ότι έσφαλε, ότι αμάρτησε μπροστά στον Άγιο Θεό, αμάρτησε σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού, με τον νόμο του Ευαγγελίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και καθώς συλλάμβει αυτό μέσα στην καρδιά του, πρέπει να έρθει σε επίγνωση και σε μετάνοια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Σε συντριβμό καρδιάς, σε οικέτευση από τις παρουσίες του Κυρίου για να μπορέσει ο Θεός να δώσει στον άνθρωπο, αφού δει την ειλικρινή του μετάνοια, αφού δει το, την, την, πραγματικότητα την οποία θα ζει ο άνθρωπος πέρα τώρα με μακριά από τα ελαττώματά του, μακριά από τις παρανομίες του, από τις αμαρτίες του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να δει ο Θεός και πραγματικά να του ανοίξει μια καινούρια οδό την οποία θα περπατήσει μαζί του, μια οδό νέα, μια οδό ευλογημένη, μια οδό την οποία ο άνθρωπος θα απολαμβάνει και ο Θεός θα χαίρεται να Ευοδόνει και να δορίζει τον, ευχαριστούμε τον κύριο. Μετανοείται λοιπόν διότι πλησίασε τη βασιλεία των ουρανών και δεν δύναται άνθρωπο, εάν δεν μπει μέσα στη διαδικασία τη μετάνοια, τη επίγνωση αυτή ότι έσφαλε και αμάρτησε ενώπιον του Άγιο Θεού δεν μπορεί και δεν δύναται. Δεν είναι δηλαδή εφικτό ο άνθρωπο μετά να περάσει στο επόμενο, στο επόμενο βήμα, το οποίο είναι η βασιλεία των ουρανών. Να γίνει δηλαδή και αυτός μέτοχος της βασιλείας των ουρανών. Ο Κύριος λοιπόν επέτρεψε, ε, 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 κήρυξε και, και σύστησε τη βασιλεία των ουρανών. Γι' αυτό ήρθε άλλωστε. Ήρθε να, να συστήσει μια βασιλεία ουράνια, όχι επίγεια. Οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν στο περιβάλλον του, οι Εβραίοι, δεν εννοήσαν και δεν κατάλαβαν τι το Πνεύμα του Θεού εντέλετο εκείνες τις ημέρες, για ποια βασιλεία των ουρανών έλεγε, δίδασκε, κήρυτε, σύστηνε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Διότι οι Εβραίοι περίμεναν μια επίγεια βασιλεία, ένα βασιλιά, ο οποίος θα κατακυριεύσει τα, 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 τα έθνη, όπως έκανε ο, ο βασιλιάς Δαβίδ, ένας βασιλιάς ο οποίος θα απελευθερώσει το λαό Ισραήλ από τους, την Ρωμαϊκή αυτοκρατορία και κυριαρχία που ήταν πάνω, πάνω τους. Όμως ο, ο Θεός και το Πνεύμα του Θεού δεν είχε αυτό το σχέδιο. Γιατί ο Θεό αγαπάει όλου του ανθρώπου. Βεβαίω επέλεξε ένα, έναν λαό για να ξεκινήσει το έργο του. Ευχαριστούμε τον κύριο, αλλά αυτό ο ίδιο ο λαό δεν μπόρεσε να καταλάβει ποιο ήταν ακριβώ το σχέδιο του Θεού. Ότι το σχέδιο του Θεού και το θέλημα του Θεού ήταν να έρθουν στην επίγνωση τη αλήθεια όλοι οι άνθρωποι και να σωθούν. Και ευχαριστούμε τον Θεό που ήταν έτσι το σχέδιό του. Όλοι μας τον ευχαριστούμε. Γιατί αλλιώς δεν θα είχαμε μετοχή σε αυτή τη βασιλεία. Μια βασιλεία ασάλευτος, ουράνια, πεφυλαγμένη στους ουρανούς, διημάς, οι οποίοι αγαπάμε και θέλουμε να, να, να γίνουμε μέτοχοι, ευχαριστούμε τον Κύριο, της βασιλείας αυτή, αυτής. Δεν θα μπορούσαμε, αν το σχέδιο του Θεού δεν ήταν έτσι ώστε να επεκταθεί η βασιλεία των ουρανών σε όλα τα μήκη και πλάτη τη γη, και ευχαριστούμε γιατί αυτό έκανε ο κύριο μα. Παρόλο που ξεκίνησε εκεί στην Ιερουσαλήμ, παρόλο που το έργο του συνεχίστηκε με 120 ανθρώπου οι οποίοι βρεθήκαν μέσα στο ανώγιο τη Πεντηκοστή. Από εκεί και πέρα η εντολή του Θεού και ο λόγο του Θεού ήταν πορευθέντε, μαθητεύσατε πάντα, πάντα τα έθνη. Ευχαριστούμε τον Κύριο και πάντα τα έθνη έλαβαν γνώση του Ευαγγελίου και της βασιλείας, της ουράνιας, της οποίας εντέλεται το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και για κάθε άνθρωπο ενδιαφέρεται ο Κύριος να του συστήσει τη βασιλεία των ουρανών. Και σε κάθε άνθρωπο είναι πραγματικά δορισμένο να μάθει για τη βασιλεία των ουρανών. Από εκεί πέρα βέβαια ο άνθρωπος καλείται να αποδεχτεί και να πιστέψει ότι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι η πόρτα, είναι η θύρα δια τη οποία ο άνθρωπος θα εισέλθει μέσα στη βασιλεία των ουρανών από τη στιγμή που θα ανοίξει αυτή την πόρτα στη ζωή του και θα αποδεχτεί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού σαν γνώμονα πάνω στη ζωή του, σαν κανόνα για τη ζωή του. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού δεν είναι βαρύ. Ο λόγος του Θεού απευθύνεται σε ανθρώπους και ο Θεός είναι ο μόνος ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τη φύση του ανθρώπου, πόσο αδύναμος είναι ο άνθρωπος. Όμω, το μυστήριο και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό είναι ότι αυτόν τον άνθρωπο, τον αδύναμο, σε αυτόν τον άνθρωπο, τον μικρό, απευθύνεται το λόγος του Θεού για να του συστήσει τα μεγαλεία του, για να του συστήσει τη δύναμή του, για να κατοικήσει μέσα σε αυτόν η υπερβολή της δυνάμειος του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μακάρι λοιπόν αγαπητοί μας φίλοι και φίλες να καταλάβουμε και να εννοήσουμε όλοι μας πόσο μεγάλη σημασία έχει σήμερα να αποδεχτούμε το Ευαγγέλιο. Πόσο μεγάλη η ανάγκη επίκεται στη ζωή μας, στις οικογένειές μας. Να γίνουμε κι εμείς μέτοχοι της Βασιλείας των Ουρανών από αυτόν εδώ τη γη. Από αυτήν την ημέρα σήμερα. Να αποδεχτούμε το Λόγο του Θεού, να εγκύψουμε μέσα στον νόμο της ελευθερίας. Και ο Θεός πλέον να μας αποκαλύψει αυτά τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών, τα οποία καλούμαστε να ζούμε και ζούμε όλοι όσοι εμείς αποδεχτήκαμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και θελήσαμε και θέλουμε να περπατήσουμε πάνω σε αυτό για να απολαύσουμε στο τέλος της πίστεώς μας τη σωτηρία των ψυχών μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Διότι γνωρίζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού ότι μετά από το κλείσιμο των οφθαλμών και το θάνατο υπάρχει ζωή. Και μας το φανέρωσε αυτό το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού παρόλο που οι άνθρωποι ονομάζονται λοιπόν κατά το όνομα του Χριστού χριστιανοί δεν γνωρίζουν ή και δεν αποδέχονται ακόμα ότι υπάρχει αιώνια ζωή. Ότι υπάρχει ζωή μετά από αυτήν τη φθαρτή, το φθαρτό βίο πάνω σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Και πρώτα μας ο δίδαξε ο Κύριος μας με την Ανάστασή Του αλλά και με τη δύναμή του όσο περπάτησε αυτόν εδώ τη γη, πάνω σε αυτήν εδώ τη γη, έχοντας εξουσία απάνω στο θάνατο και ανέστησε το φίλο του, το Λάζαρο, το γιο της Χήρας, ευχαριστούμε τον Κύριο, μαρτυρίες οι οποίες είναι αληθινές, ευχαριστούμε τον Θεό, άνθρωποι οι οποίοι μας καταγράψανε την αλήθεια στα γεγονότα αυτά τα οποία λάβανε χώρα, αλλά και σήμερα, αγαπητοί μα φίλοι και φίλε, ε, διότι το Ευαγγέλιο του Ισού Χριστού δεν είναι ένα βιβλίο για τον καιρό εκείνο, είναι ένα διαχρονικό βιβλίο. Ένα λόγο, ο οποίο πιάνει και σένα σήμερα. Και όποιον επικαλεστεί το όνομα του Κύριου, θα τον πιάσει σήμερα ο λόγο του Θεού. Να τον διδάξει, να τον ελέγξει, να τον προτρέψει, να τον μορφώσει, να του συστήσει το θέλημά του, το, το αγαθό, το ευάρεστο και το τέλειο. Εργάζεται με κάθε έναν ξεχωριστά. Από εμάς, γιατί αυτό είναι το θέλημά του, να έρθουμε στην αλήθεια, στην επίγνωση της αλήθειας και να σωθούμε και να ευεργετηθούμε. Έτσι λοιπόν ευεργετών ο Κύριος εδίδασκε στις συναγωγές, εδίδασκε και στις πλατείες, εδίδασκε στους ελαιώνες, εδίδασκε όπου και αν βρίσκονταν τα λόγια του Θεού, ευχαριστούμε τον Κύριο, το νέο τρόπο ζωής τον οποίον καλούταν ο άνθρωπος να ζήσει με τη δύναμη του Θεού. Αλλά εκτό αυτό, ευεργετούσε και όπου βρισκόταν. Και εδώ, ευχαριστούμε τον κύριο, λίγο πιο πριν από εκεί που διαβάσαμε, είχε ευεργετήσει μια γυναίκα η οποία είναι συγκύπτουσα. 18 χρόνια, μα λέει ο λόγο του Θεού, δεμένη από την ασθένεια, από πνεύμα ασθένεια. Αυτήν την είδε ο κύριο, για αυτήν ήρθε ο Χριστό να διαδικαστεί μαζί τη. Να την ελευθερώσει από την καταδυναστία του διαβόλου, γιατί έχει την εξουσία να πει λόγο και να ελευθερώσει τον άνθρωπο. Και έτσι κάνει από τότε μέχρι σήμερα. Εκατομμύρια άνθρωποι δεχτήκανε το Λόγο του Θεού μέσα στη ζωή τους. Το Ευαγγέλιο το κάνανε κανόνα στη ζωή τους. Και περπατήσανε μέσα σε αυτή την αγαθή οδό και σήμερα είναι καιρός ευπρόζεκτος ημέρα σωτηρίας και για σένα. Για σένα ο οποίος διαβάζεις, ακούς και θέλεις να μάθεις πιο πολλά για τη Βασιλεία των Ουρανών. Για σένα είναι σήμερα ο Χριστός εδώ. Ευχαριστώ με τον Κύριο να διαδικαστεί μαζί σου να σε ελευθερώσει από την καταδυναστία του διαβόλου, από οποιοδήποτε πρόβλημα και αν πάσχεις, οποιαδήποτε ανες, ασθένεια και αν υπάρχει μέσα σε αυτό το φθαρτό σώμα. Θεραπεύει την γυναίκα η οποία ήταν συγκύπτουσα, ε, γίνε, ελευθερωμένη είσαι από τις, από τις ασθενειές σου και ελευθερώνεται και προστίθεται ακόμα μία ψυχή για τη βασιλεία των ουρανών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όμως οι άνθρωποι θα μπουν εμπόδιο. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να αποδεχτούν την αλήθεια του λόγου του Θεού, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν θέσει οι οποίε δεν μετακινούνται, ευχαριστούμε τον κύριο, θα βρεθούν εμπόδιο. Θα έρθουν να, 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 να μπουν απέναντι σε αυτό το οποίο ο Θεό θέλει να κάνει μέσα στη δική σου τη ζωή, αγαπητή μα φίλη. Α μην ακούμε του γύρω μα. Α μην βλέπουμε στου ανθρώπου πλέον. Αλλά α κοιτάξουμε πραγματικά κατευθείαν προ τον ουρανό και α ζητήσουμε από τον Άγιο Θεό να μα δείξει ποια είναι η βουλή του. Μη σε νοιάζει τι λέει ο κόσμο. Ευχαριστούμε τον κύριο. Μη σε νοιάζει τι λένε οι άνθρωποι. Μάθε σήμερα ότι αν επικαλεστεί το όνομα του Ισού Χριστού θα ζωθεί. Μάθε σήμερα ότι αν επικαλεστεί το όνομα του Ισού Χριστού θα λάβει ελευθερία από τη ασθένειά σου. Από το πρόβλημά σου. Μάθε σήμερα ότι αν αγαπήσεις Κύριο των Θεών σου, εξ όλης της ψυχής σου, της καρδιάς σου και της διανίας σου, Αυτός θα είναι ο υποστηριχτής σου. Ευχαριστούμε τον Θεό και καλείσαι και καλούμαστε όλοι να στρέψουμε και να κοιτάξουμε και να ακούσουμε μόνος Αυτόν. Οι άνθρωποι γύρω από αυτήν την γυναίκα θα πούνε πολλά. Θα πούνε εμπόδιο για να γνωρίσει τη βασιλεία των ουρανών. Θα θέσουν θέμα ότι η μέρα την οποία θεραπεύτηκε ήταν Σάββατο. Παγιδευμένη Μέσα σε μια θρησκεία. Εχμαλωτισμένη. Κάτω από τύπου και συνήθειε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πρόσκομα λοιπόν θα, πάει, θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Κύριος των δυνάμεων είναι παρόν να υπερασπιστεί. Και όταν τον αφήσει, θα σε υπερασπιστεί στη ζωή σου. Όταν τον αφήσει να μπει μπροστά, όταν θα του δώσει όλη την καρδιά σου, θα γίνει αυτό ο υπερασπιστή σου. Έτσι λέει ο ψαλμόδο. Σύ κύριε είσαι ο υπερασπίζων εμέ. Σύ είσαι η καταφυγή μου και το φρούριό μου. Ξέρει τι σημαίνει, ενώ όλοι να βάλουν εναντίον σου, εσύ να έχει φρούριο, καταφυγή, να έχει πύργο και οχυρό. Να μπορείς να κλείνεσαι και να μπαίνεις μέσα σε αυτό και να υπερασπίζεσαι από αυτού. Αυτό είναι ο Θεός, αυτό είναι ο Κύριος, ο οποίος θέλει να κάνει και να, και να συστηθεί σε σέναν σαν φίλο σου, σαν υποστηριχτή σου, σαν οχυρό σου. Δοκίμασέ τον πραγματικά και θα δεις ότι αυτός ο οποίος είναι στον ουρανό και επικαλείσαι δεν είναι για να στέκεται μακράν από εσού, αλλά είναι για να εκτείνει την κρατεά, σου, την κρατεά του εις βοήθειάν σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα υπερασπίσει τη γυναίκα αυτή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Διότι καθώς οι άνθρωποι θα έρθουν να μπουν εμπόδιο, εκείνο θα σηκώσει την αλήθεια, θα συστήσει την αλήθεια, θα μιλήσει για την αλήθεια και ο λαός όλοι γύρω από αυτούν, θα, οι οποίοι ήταν ενάντια του, θα βρεθούν σε αμηχανία και θα κατεσχυνθούν, ευχαριστούμε τον Κύριο, ενώ ο όχλος ο οποίος βρίσκεται γύρω του και όλα αυτά τα αποδέχεται, θα χαίρεται και θα δοξάζει για όλα αυτά τα γινόμενα τα οποία συμβαίνουν αυτή τη στιγμή μπροστά του. Έτσι είναι και αγαπητοί μας φίλοι και φίλες σήμερα. Όταν ένας άνθρωπος θελήσει να πλησιάσει τον Κύριο, όταν ένας άνθρωπος δώσει όλη την καρδιά του στον Χριστό, όταν ένας, σε έναν άνθρωπο θα αποκαλυφθεί μέσα από το Λόγο του Θεού το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού θα ανοίξει μπροστά του και θα, θα, δοθεί, θα του δοθεί η είσοδος για τη Βασιλεία των Ουρανών. Θα ξεσηκωθούν εμπόδια, θα σηκωθούν άνθρωποι, καταστάσεις, συγγενείς, φίλοι, άνθρωποι οι οποίοι θα υποστηρίξουν αντίθετα από αυτά τα οποία ο Θεός σου φανερώνει. Μην ακούσεις αυτούς, μην βλέψεις εις αυτούς, μην κάνεις στήριγμά σου ανθρώπινο βραχίωνα, γιατί θα κατασυντριφτείς, θα πέσεις. Στρέψε τα μάτια σου ψηλά στον ουρανό και είπε, Κύριε, εσύ είσαι η βοήθειά μου. Εσύ είσαι η πέτρα μου και το καταφύγιό μου. Σε σένα ελπίζω και δεν θα κατεσχυνθώ. Και έτσι θα γίνει. Γιατί ο Θεός έρθει να σε υπερασπιστεί και να σε δικαιώσει, όχι μπροστά στους ανθρώπους, αλλά να δικαιωθείς ενώπιον του Θεού για την πίστη σου και την απόφασή σου να σταθείς στο θέλημα του Θεού ευχαριστούμε τον Κύριο και να γνωρίσεις από εκεί και πέρα τη βασιλεία των ουρανών η οποία ξεκινάει μέσα στη ζωή του ανθρώπου από την ώρα που ο άνθρωπος αποδέχεται το Θείο Λόγο μέσα στην καρδιά του όπως αυτό το οποίο διαβάσαμε είναι όμοια η βασιλεία των ουρανών λέει με ένα κόκκο συνάμπιος ίσως το μικρότερο σπόρο ο οποίος τον οποίον λαβών άνθρωπος έριξε εις τον κήπον αυτού. Πρέπει αυτός ο Άγιος σπόρος να τον πάρει ο άνθρωπος, να τον κάνει χτίμα του, να τον αποδεχτεί μέσα στη ζωή του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μετά να τον βάλει μέσα στην καρδιά του και να τον διαφυλάξει μέσα στην καρδιά του. Μια καρδιά την οποία θα έχει προηγηθεί το αλέτρι του Κυρίου και θα έχει σαρώσει όλα αυτά τα οποία υπήρχαν πριν. Έχει περάσει από μπροστά και πρώτα η μετάνοια όπως προείπαμε. Έχει, γίνει, έχει φύγει η, τα αγκάνθια, έχουν φύγει οι πέτρες. Έχει μείνει η γη καλή και καθαρή. Σε αυτή τη γη και σε αυτή την καρδιά καλείσαι να φυλάξεις το Λόγο του Θεού. Μαζί λοιπόν με την καρδιά, την οποία την καινούργια, την οποία ο Θεός θα έχει βάλει μέσα σου, καλεί σε να φυλάξει και το λόγο του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και καθώ θα το γίνεται αυτό, θα αρχίζει να υπάρχει αύξηση. Αυξάνεται ο άνθρωπο σε επίγνωση, σε αγάπη, σε πίστη, σε μακροθυμία, υπομένει, μαθαίνει, σε σοφία, σε σύνεση, διδάσκεται από το Πνεύμα του Θεού, από το Λόγο το, του Θεού και αυξάνει ο άνθρωπος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυξάνει ο εσωτερικός άνθρωπος και δύναται να ανταπεξέλθει τώρα στις καταστάσεις της ζωής. Γνωρίζοντας με βεβαιότητα ότι δεν είναι μόνος του, αλλά είναι αυτός ο Κύριος ο οποίος διοικεί τη ζωή του, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες. Είναι λοιπόν ευθύνη δικιά μας να, να, να κρατήσουμε τη, τη το σπόρο αυτόν, τον αγαθό μέσα στην καρδιά μας και αυτό θα αυξηθεί, θα τελειοποιηθεί και θα φτάσει στο σημείο πλέον να γίνει ένας άντρα τέλειος στην πίστη και στην επίγνωση του Θεού, ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι όπως όταν βάζεις, μας λέει ο Λόγος του Θεού, είναι όμοιο με προζήμιο το οποίο λαβούσα γεννή, ενέκρυψε μέσα σε τρία μέτρα αλεύρου και εκεί ανέβηκε και εκεί, φούσκωσε και εκεί, πολλαπλασιάστηκε και αυξήθηκε. Ο άνθρωπος λοιπόν ο οποίος θα εμπιστευτεί στη ζωή του το Λόγο του Θεού είναι ο άνθρωπος ο οποίος είτε το θέλει, αν μου επιτρέπετε, είτε δεν το θέλει, θα έχει αύξηση. Αλλά γι' αυτό θα πρέπει να αγωνιστεί, θα πρέπει να μένει μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Θα πρέπει να εντέλεται τις εντολές του Θεού. Θα πρέπει να εκπληρώνει το λόγο τον οποίο του αποκαλύπτει ο Άγιος Θεός καθώς εκείνος μένει σε Αυτόν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι ένας αγώνας η πνευματική ζωή. Είναι ένας αγώνας η διατήρηση της βασιλείας των ουρανών μέσα στην καρδιά μας. Είναι ένας αγώνας καλός στον οποίο καλούμαστε όλοι εμείς να έχουμε και έχουμε μετοχή αγωνιζόμενοι όμως τον καλόν αγώνα της πίστεως και διατηρώντας την αιώνια ζωή μέσα μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Διότι όποιο δεν αγωνίζεται θα ομοιωθεί με τον άνθρωπο οποίον, τον οποίο διαβάσαμε. Ο άνθρωπος ο οποίος ξαφνικά όταν η θύρα αυτή της βασιλείας κλειστή βρεθεί απ' έξω. Και πει Κύριε, Κύριε άνοιξε και σε εμά. Και μη γένει το αγαπητοί μας φίλοι και φίλες να ακουστεί από το στόμα του Θεού υπάγεται από εμού. Γιατί δεν εργαστήκατε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, δεν εργαστήκατε το θέλημά μου. Αλλά νομίζατε ότι είχατε το, το, το λόγο μου, αλλά νομίζατε ότι είχατε τις εντολές μου, αλλά δεν τις εκτελέσατε ποτέ. Είμαστε λοιπόν σε αυτή τη θέση και βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση του να επιλέξουμε σήμερα και να υπηρετήσουμε με ακρίβεια και να εισέλθουμε μέσα από τη στενή πύλη γιατί πολλοί θα είναι αυτοί οι οποίοι θα ζητήσουν την πύλη αυτή τη ταινία, αλλά δεν θα μπορέσουν να τη βρούνε, αγαπητοί μα φίλοι και φίλε, ε, και θα κλειστεί η πόρτα. Θα κλειστεί και θα χτυπάμε. Αν βρεθούμε απ' έξω. Κύριε, κύριε, άνοιξο σε εμά. Και έκπληξη θα γίνει. Σε όλου αυτού οι οποίοι δεν είναι, λάβανε στα σοβαρά την κρίση την οποία ο Θεός τους εκάλεσε για να περπατήσουν μαζί τους. Βλέπετε λοιπόν αγαπητοί μας φίλοι και φίλες ότι όλα έχουν ένα πρόγραμμα. Όλα σε όλα υπάρχει μια, μια ροή, μια σχέση. Καλεί το άνθρωπος να μετανοήσει, καλεί το άνθρωπος να αποδεχτεί το Λόγο του Θεού, να τον κρύψει, να τον εργαστεί. Ευχαριστούμε τον, Κύριος, να τον, δια, τον Κύριο, το, ευχαριστούμε γιατί πρέπει ο άνθρωπος να τον διατηρήσει για να μπορέσει στο τέλος να εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών και να απολάμψει όσα είναι, υποσχε, έχουν υποσχεθεί, έχει υποσχεθεί το Ευαγγέλιο του Χριστού, ο Άγιος Θεός σε μας. Και η αλήθεια είναι ότι εάν δεν δουλέψουμε με προσοχή και με επιμέλεια, δεν θα μπορέσουμε να βρεθούμε σε αυτή την ευχάριστη θέση και να σταθούμε μαζί με τον Άγιον Θεό στα δεξιά του πατρός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτή είναι η αλήθεια και έτσι θα πρέπει να προπατήσουμε πάνω σε αυτή την αλήθεια, έτσι ώστε να κοιτάξει ο καθένα μέσα στον εαυτό του τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να υπάρχει πρόσκομα, τι είναι αυτό το οποίο ακόμα δεν γνωρίζει και πρέπει να μάθει για να μπορέσει να εκτελέσει όλο το θέλημα του Θεού, το αγαθό, το ευάριστο και το τέλειο. Τι είναι αυτό τελικά που πρέπει ο άνθρωπος να βγάλει από πάνω του έτσι ώστε να αρέσει Κατά πάντα στον κύριο του και στο Θεό του. Ευχαριστούμε τον κύριο. Είναι λοιπόν η ώρα την οποία μας καλεί το πνεύμα του Θεού να έρθουμε σε περισυλλογή, να έρθουμε σε επίγνωση και να μην βρεθούμε σε αυτή την δυσάρεστη θέση. Που ενώ θα είμαστε καλεσμένοι να βρεθούμε σε αυτή τη δυσάρεστη θέση να εκδιωχθούμε έξω από το γάμο ε, και να μην βρεθούμε στην παρουσία του κυρίου εκείνη την ημέρα κλαίοντες και θρυνώντες, γιατί δεν επιμεληθήκαμε να εργαστούμε όσα ο Κύριος μας έδωσε να εργαστούμε με επίγνωση και με επιμέλεια, ευχαριστούμε με το Θεό. Ήθελε λοιπόν αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, από σήμερα να λάβουμε υπόψη μας και σοβαρά να πάρουμε το Λόγο του Θεού μέσα στη ζωή μας. Να αποφασίσουμε ότι τίποτα από αυτό το οποίο σε αυτήν εδώ τη ζωή μας χαρίζεται, εάν δεν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού να μην το κατα, α, κατακτήσουμε. Να μην το κάνουμε χτίμα χτήμα μας. Να μην το κοιτάξουμε καν, αλλά να το απαρνηθούμε. Ένε και εν της βασιλείας των ουρανών. Ένε και εν του Αγίου Θεού. Ένε και εν του θελήματος του Θεού. Προσευχή μας και η δέησή μας βεβαίως θα είναι όλοι μας εκείνη την ημέρα να βρεθούμε σε αυτό τον άγιο περιβάλλον του Θεού και να καταξιωθούμε να λάβουμε μέρος στη βασιλεία των ουρανών. Amen.